Να ξεκινήσω με το εξής. Η τοποθέτησή μας έχει να κάνει με το να εκφράσουμε τη στήριξή μας στην κινητοποίηση που γίνεται σήμερα και από τον ενίο σύνδεσμο των ατόμων με αναπηρία και από τους συλλόγους γονέων των ειδικών σχολείων και από την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρέμβασή σας, κύριε Πρόεδρε, να σας πω την αλήθεια, στα περί ευαισθησίας, γιατί προφανώς όταν αυτό το θέμα πριν από ένα χρόνο κουβεντιάστηκε και από τότε δεν έχει γίνει το παραμικρό. Μα το παραμικρό όμως, είναι πάρα πολύ λογικό αυτοί οι άνθρωποι να αγανακτούν, είναι πάρα πολύ λογικό, και να έρχονται εδώ πέρα και να εντοπίζουν και να επισημαίνουν αυτό που τους φαίνεται ως αδιαφορία. Και κατά τη γνώμη μας, η συγκεκριμένη αδιαφορία δεν έχει να κάνει με ευαισθησίες και διαγωνισμό ευαισθησίας, δεν είναι αυτή η ουσία. Έχει να κάνει όμως με σιγουριά, μπορούμε να το πούμε αυτό, έχοντας πλέον μια εμπειρία από τη δική σας διοίκηση 4 χρόνων, αλλά και των προηγούμενων, θα πω και παρακάτω, ότι είναι τελείως εκτός των προτεραιοτήτων σας. Γιατί εδώ πέρα τώρα υπάρχουν δύο κατηγορίες, να το πω έτσι, θεμάτων που βάζει και το υπόμνημα που έχουν καταθέσει. Το ένα αφορά την κατάσταση που είναι από προβληματική ως επικίνδυνη στα υπάρχοντα ειδικά σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία, που επισημαίνονται συγκεκριμένα προβλήματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης, που δεν γίνονται όμως αυτές οι παρεμβάσεις και θα πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο πολύ σοβαρό ατύχημα ή δυστύχημα για να ερχόμαστε μετά εκ των υστέρων να λέμε «αχ, τι έγινε». Και το δεύτερο πράγμα αφορά το πρωτοφανές, το σχολείο φάντασμα, το ΕΚ, έτσι, για το οποίο όλο ακούμε ότι ξεκινάει να γίνει. Υπάρχει ΦΕΚ το 18, έχουμε στα μισά του 23 φτάσαμε και δεν υπάρχει το παραμικρό. Με αυτή την έννοια λέμε ότι επιβεβαιώνεται και με αυτόν τον τρόπο και η πλευρά βέβαια που έβαλε και ο κύριος Φίλης, ότι μιλάμε για ένα χρόνιο πρόβλημα. Κοιτάξτε τώρα, το χρόνιο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια πολιτική που αντιμετωπίζει τα δικαιώματα των αναπήρων ως κόστος. Αυτό είναι το χρόνιο πρόβλημα. Και αυτή την πολιτική την έχουν υπηρετήσει και οι κυβερνήσεις, που έχουν όλα τα προηγούμενα χρόνια κυβερνήσει τη χώρα, και οι δημοτικές αρχές στο κομμάτι που τις αφορά. Και ξεκινάνε, για παράδειγμα, από το πώς κόβονται προνοιακά επιδόματα, από το πώς έχουν κοπεί οι δαπάνες για την πρόνοια στο 50% και έχουμε μάλιστα μια συγκεκριμένη αντίληψη, την οποία την έχουν και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ότι τα ειδικά σχολεία είναι ένας παροχημένος θεσμός. Έτσι διατυπώνεται. Και παρόλα αυτά, με ένα είδος υποκρισίας, να το πω έτσι, έρχονται προεκλογικά τώρα να τα υποστηρίξουν, ενώ τα θεωρούν παροχημένα. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις νομοθετικές που περιορίζουν, όπως ο νόμος Κατρούγκαλου για παράδειγμα, που περιορίζουν και κάνουν φιλοδορήματα τα αναπηρικά επιδόματα. Και έχουμε μια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε και ακούμπησε σε αυτή την νομοθεσία και το απογείωσε. Και έχουμε και μια δημοτική αρχή, η οποία ούτε καν τα εύκολα, να το πω έτσι, τα απλά, αυτά που μπορούν άμεσα να επισκευαστούν και να σταματήσουν να υπάρχουν εστίες κινδύνου, δεν έχει κάνει. Εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη συνέπεια στο πώς αναδεικνύουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Ψάχνοντας λίγο πίσω τις ημερήσεις διατάξεις και τις παρεμβάσεις της λαϊκής εισπύρωσης, θα δείτε ότι δεν υπάρχει χρονιά που να μην έχουμε αναδείξει για κάποιο ή κάποια από τα ειδικά σχολεία που υπάρχουν στο Δήμο μας σοβαρά προβλήματα. Αυτά είναι σαν να τα είναι σαν στο κουφού την πόρτα. Με αυτή την έννοια λοιπόν και κλείνω, εμείς θα επιμείνουμε να καταλήξει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα σε απόφαση με βάση το πλαίσιο που καταθέτει το υπόμνημα των φορέων που κάνουν τη σημερινή κινητοποίηση, τα 7 αυτά σημεία. Σε αυτή την κατεύθυνση, λέω, καλούμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις να στηρίξουν, για να έχει και ένα πρακτικό αποτέλεσμα αυτό που συζητάμε. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να ξανακούσουν σήμερα οι εκπρόσωποι των φορέων ευχές, λόγια καλά, συμπάθεια, αλλά αυτό το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο πια. Δεν φτάνει η συμπάθεια πλέον. Πρέπει να υπάρξουν έργα και παρεμβάσεις συγκεκριμένες. Ευχαριστώ.